αποκοδένουμε το πράγμα, μ' αρέσει. Λοιπόν, το αποκάτω του είναι έτσι. Είναι κάτι σε φούς και... αυτό. Λοιπόν, το χρώμα είναι ωραίο όντως. Δεν θεωρώ ότι κολλακεύει πάρα πολύ εσένα λόγω μαλλιού. Πάντα, εγώ γενικά ταιριάζω πάρα πολύ καλά στο παιδί μου τα μαλλιά. Το έχω εγώ, μπορεί και όχι όλοι. Νομίζω ότι σε μια κοπέλα με άλλο χρώμα μαλλιού θα πήγαινε λίγο περισσότερο. Δηλαδή, σε ποια κοπέλα προτείνεις να βάλει αυτό το μαλλιό, σε μαλαχρινή, σε ξανθιά? Ναι, ξανθιά θα μου άρεσε. Σε ξανθιά. Ναι, θεωρώ ότι θα μου άρεσε. Γιατί είναι έντονο το χρώμα. Να σου πω κάτι, άμα μαύρο ήσουν. Δεν σου λέω πλατίνα τώρα. Εννοώ πιο φυσικό ξανθιά. Ναι. Άμα μαύρο ήσουν, δεν θα μου πάει. Ωραία, ωραία, είναι πολύ ωραία το μαλλιό. Απλά νομίζω ότι με το μαλλί σου θα παίρνει κάποιο άλλο χρώμα όπως το προηγούμενο, ας πούμε. Εξήγησέ μας, expert. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πολύ ωραίο μαλλιό, έχει ωραίο κόψιμο. Εντάξει, κάθεται να βάλουν βέβαια. Είναι λίγο. Ναι, είναι λίγο μαζεμένο, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό είναι τάση. Δηλαδή, όλο τα μαζεύουν και πιο πολύ το μαλλιό. Στο τέλος θα βγαίνουμε σαν το μαντάκι και πιάμε με φίλα. Εντάξει, μου αρέσει. Ναι, γιατί δείχνει ωραίο σου εδώ πέρα το μέρο αυτό το κομμάτι. Κάτω το είναι τέλειο. Το οποίο δεν είναι πίσω. Αλλά κατά άλλα νομίζω ότι είναι ένα. Ένα χρώμα που θα φανταζόταν σε κάποια που είναι λίγο πιο ξανθούλα από μένα. Οκ, εντάξει, εγώ σου λέω. Μπορεί τώρα στα κορίτσια που μπορεί στα κορίτσια να του αρέσει. Να αρέσει το. Εννοείται αυτό το πάνω σου. Απλά σου λέω εγώ. Δηλαδή, αν εγώ έκανα μια φωτογράφηση με τη Σοφία, μπορεί να μην έπαιρνα αυτό το χρώμα μαλλιό για αυτή. I like attention now, please. Thank you. Είμαι. Ωραία τη βρήκα εδώ, πόσο ωραία. Παιδιά, μήπως να ξαναδηλώσουμε τη Σοφία στο gym TM μας και πάει πίμε στην πισίνα να τη βάλουμε το κεφάλι. Όχι. Όχι, πείτε όχι κάτω στα σχόλια. Πήρα διάφορα χρώματα, διάφορα σχέδια, διάφορα κοψίματα στο μαγιό, δηλαδή δεν έχω βάλει ούτε ένα ίδιο. Αυτό ισχύει, είναι όλα διαφορετικά σχέδια, έχουν πάρα πολλά παιδιά. Πάμε στο επόμενο. Πάμε. Ναι, έχει σαν διπλή τυράντα. Πάλι έχει έτσι αυτά που είναι για να μην διαγράφουν, αλλά μπορείς να βάλεις εσύ αν θέλεις κάποιο προσθετικό. Τι να βάζετε βρε κορίτσια τώρα στην παραλία κιόλας, αλλά εντάξει, όπως νιώθει άνετα ο καθένας. Και το κάτω, παιδιά, δεν είναι τόσο σεξι αυτό το μαγιό πίσω, είναι κάπως πιο μεγάλο. Άλλο ένα μαγιό, το οποίο, εντάξει, το χρώμα είναι Ελλάδα, πάρα πολύ άνετο. Πάλι εδώ πάνω, ας πούμε τώρα, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι θα μπορούσα να βάλω ένα νούμερο μεγαλύτερο, σίγουρα. Άλλο όπως θέλει να το φοράει κανείς, εδώ έχω θέμα. Ή θα μου είναι πάρα πολύ μεγάλα ή θα μου είναι πάρα πολύ μικρά. Το συγκεκριμένο είναι just, θα μπορούσα και θα το σκεφτώ να πάρω αυτό σε medium. Από κάτω είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ψηλόμεσο, είναι σφιχτό, σταθερό πολύ. Από πίσω λίγο σκαυτό, όπως είναι ούτως ή άλλως τα φετινά μαγιό, τα ψηλόμεσα. Θα σας βάλω και το tag από κάτω να ελέγξετε όλα τα μαγιουδάκια και όλα τα πολύ ωραία ρουχαλάκια που έχει. Εγώ γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη σαν εταιρεία. Μ' αρέσει, έχω πάρει αρκετά πράγματα, καλή ποιότητα, τους άκου, τους κάνω τα χαιρετίσματά μου. Τώρα θέλω να σας δείξω και το μαγιό αυτό. Πώς λέγεται αυτό το μαγιό επάνω? Λούρεξ. Λούρεξ είναι το υφάσμα αυτό. Ναι, αυτό εδώ. Σας δείξω λίγο. Είναι και το αβοκάδο του. Το ίδιο. Είναι, ναι, είναι στο ίδιο, είναι έτσι. Έχει από το πλάι, πώς λέγονται αυτά, μορελαστή, αγκαστικά και αδιαφάνειες. Μου αρέσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό σε κάνει λίγο πολλά, έκανα στο τέτοιο. Μίλα πιο δυνατά, παιδί μου, να σε ακούσουν τα παιδιά. Πολύ είναι αυτό εδώ. Τι ήταν, εντάξει, ναι, κολλάει λίγο, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά κάθεται ωραία. Αλλά κάθεται ωραία. Εγώ νομίζω ότι εφαρμόζει καλά πάνω στο σώμα αυτό. Και εγώ που δεν έχω πολύ μεγάλο στήθος, δες πόσο καλά μου έχει κάτσει εδώ. Ναι, έχει κάτσει ωραία. Mm-hmm. Οπότε, ναι, καλό είναι να έχουν τα κορίτσια ένα μαγιό τέτοιο στην. Ένα τέτοιο ύφασμα τουλάχιστον. Θα ακούτε τον πάνω, γιατί όντως ξέρει. Την καρδαρόπα του. Ναι, όντως ξέρει δηλαδή τι τα σπέζει, τι στυλ και αυτά. Εγώ τον ακούω. Μ' αρέσει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να σας το δείξω και από πάρα πολύ κοντά. Εν τω μεταξύ, έχω βγάλει και αυτή την αλλεργία, επειδή θα με ρωτήσετε πάρα πολλές. Έκανα κάποια αποτρίχωση και έχω βγάλει αυτή την αλλεργία, οπότε δεν θέλω να εστιάσετε εδώ, θα εστιάσετε εδώ. Ξεκινάμε με το πρώτο. Νομίζω ότι καλύτερο κυκλοφορεί στο ελληνικό Instagram.
Πάρα πολύ ωραίο μαγιό, ολόσωμο, είναι σκούρο μπλε, η ζώνη μπαίνει και βγαίνει, εσύ επιλέγεις τι θα την κάνεις. Εγώ νομίζω με ζώνη είναι πολύ πιο κομψό. Από πίσω είναι φυσιολογικό προσκαυτό. Εγώ το φοράω πάρα πολύ το σκούρο μπλε, μου αρέσει πάρα πολύ σαν χρώμα, όπως μάλλον για μαγιό. Και έχω να σας δείξω από πάνω και τι θα έβαζα εγώ, πάλι από ντεκόρο. Όλα θεσμόλογα που σας είπα. Λοιπόν, ειδικά σε νησάκι. Φανταστικό, ε. Έχει και τη ζωνούλα του αυτό. Αν είσαι τώρα σε κανένα νησάκι, το πετάς από πάνω, πας για το πρωινό σου και πας και μετά για τη θάλασσα. Έχει και ζωνούλα μαζί, την περνάς από τις θηλιές που έχει εδώ. Και το δένεις. Να δω ποιος θα με ξεδέσει μετά τόσα πεσήματα που έχω κάνει. Και έχει αυτό το σκίσιμο από την άκρη και νομίζω είναι πάρα πολύ κομψό, φιλικό, γυναικείο, αριστοκρατικό. Πολύ ωραίο είναι. Από κάτω θα σας τα βάλω όλα με τη σειρά που τα φοράω τους κωδικούς. Ναι, μετά θα σας γράψω και από δίπλα, αλλά για περισσότερη ευκολία. Πάμε στο δεύτερο. Μ' αρέσει αυτό το χρώμα. Είναι το αγαπημένο. Σου πάει πάρα πολύ το χρώμα. Το αναδεικνύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κουρδό. Είναι το λεπτό. Δείξτε το και λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό εδώ. Και εδώ τη λεπτομέρεια. Πρέπει λίγο να το σφίξω, αλλά δεν πειράζει. Όχι, το χρώμα είναι φανταστικό. Προτείνεις δηλαδή εσύ για την ομάδα να φοράει αυτά τα χρώματα. Τι προτείνεις. Εσείς δεν συμπεραίνεις τις κουκκινομάδες. Την καταλέγω με τις κουκκινομάδες. Νομίζω μαζί με το τζίντερ το μαλλί σου είναι θεϊκό. Ναι, για το μέλλον που ανήκει. Μ' αρέσει εδώ. Φαίνεται λίγο έτσι τσαχπινιά. Ναι, κάνει μια τσαχπινιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κάτω. Όποια έχει και στήθος, ξέρεις πόσο καλά θα γεμίσει όλο αυτό εδώ και θα σηκωθεί να φαίνεται έτσι. Δεν έχω στήθος, παιδιά. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Μου δώσε άλλα χαρίσματα ο Θεός. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, τα μαγιό αυτά είναι από την εταιρεία O2 που σας εξήγησα, που είναι στη Τσιμισκή 39. Όσες μένετε στη Θεσσαλονίκη, είναι δίπλα από το Πάντα Φρύ. Ροζάκι. Έχει όμως και ένα περίεργο σχέδιο. Εγώ θα το ονομάσω ματάκια. Μ' αρέσει. Να μην μας μουτιάζουν. Και στο σημείο αυτό ξέχασα να πω πριν ότι πολλές κοπέλες μου στέλνετε ότι μου στέλνετε μάλλον φωτογραφίες από μαγιό και μου λέτε «Μα Κατερίνα, αυτό θα μου πηγαίνει, δεν έχω σώμα, τι ωραίο σώμα που έχεις». Το σώμα μου έχει περάσει, όπως ξέρετε, όλες και όλοι από πάρα πολλά στάδια. Από πολλά κιλά, από λίγα κιλά, από πάρα πολύ λίγα κιλά, από μεσαία κιλά, από φυσιολογικά κιλά. Οπότε αυτό το έχεις πολύ ωραίο σώμα, δεν μπορώ να το κόψω πια, γιατί είναι πάρα πολύ υποχημικό. Κάθε κορμί είναι ιδιαίτερο, πρέπει να αγαπήσουμε κάθε ατέλειά μας. Είναι ραγάδες, είναι κυταρίτιδα, είναι ψωμάκια, είναι στήθος, είναι ποπός, ό,τι και να είναι, πρέπει να τα αγαπήσουμε πια. Και πιστέψαμε αυτό το βίντεο έγινε μετά από πάρα πολλή σκέψη, πραγματικά σας το λέω. Αλλά είπα, γιατί ρε Κατερίνα μου το κάνεις, δηλαδή σε ρωτάνε τα κορίτσια, δείξ' τους τι μαγιο παραγγείλες. Τώρα στη συγκεκριμένη παραγγελία θα τους δώσεις λίγο αέρα, λίγο άνεση, ότι it's okay, όλα τα μαγιο είναι πάρα πολύ όμορφα, γιατί να μην είναι και όμορφα πάνω μας. Δεν θέλω να σας δείξω ένα βίντεο στο οποίο σας προτείνω αυτό το μαγιο είναι για ωραία πόδια, αυτό το μαγιο είναι για ωραίο στήθος. Δεν υπάρχει ωραίο και κακό στήθος, υπάρχει ανθρώπινο στήθος και κάθε στήθος είναι ιδιαίτερο. Τι να κάνουμε, σε κάποιους αρέσουμε, σε κάποιους δεν αρέσουν. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ ψηλό άμεσο, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαν εκείνα τα φορούσαν σε κάτι παλιές ταινίες που τρέχανε στις θάλασσες. Έτσι, πολύ ψηλά όμως. Για πάμε και στο νομίζω πρώτο τελευταίο και για τελευταίο έχω αφήσει ένα υπέροχο ολόσωμο. Λοιπόν, να σου πω, εμένα το μοβ γενικά μου αρέσει σαν το χρώμα. Όπως και να είναι το βραγκάκι από κάτω, είτε είναι ψηλόμεσο, είτε είναι χαμηλόμεσο, είτε οτιδήποτε, μου αρέσει να το φοράω εδώ. Δεν μπορώ ρε παιδιά, θέλω να είναι πάνω. Μου αρέσει. Ξέρεις γιατί κάθεται πάνω στο κόκαλο και δείχνει πιο ωραία τα πόδια σου. Μα αυτό είναι αυτό που είπαμε πριν, όταν ανεβαίνει πάνω και κάθεται πάνω στο κόκαλο, τα πόδια θα είναι πιο ψηλά, αμέσως, δηλαδή κατευθείαν. Και ειδικά κοπέλες που έχουν περιφέρεια και ενώ και από σωματίδιο σωματότυπου
περιφέρειά του είναι πιο μεγάλη. Άμα όταν κάθεται πάνω στο κόκαλο, στην εικόνα του το μικραίνει. Δηλαδή, στο μάτι κάνει τις αναλογίες να είναι πιο μικρές. Να σου πω κάτι όμως, μια κοπέλα που ίσως έχει πιο κοιλιά, μπορεί να το βάλει να. Αν ήσουν μια κοπέλα που έχει πιο πολλά κιλά ή είχε πρόβλημα στην περιφέρεια, εγώ θα προτιμούσα να πάρει μεγαλύτερο πλάτος. Εδώ, μεγαλύτερο. Από κάτω. Δηλαδή, έτσι. Αυτό είναι διπλάσιο. Ώστε να μπορεί να κρύψει. Καταλαβαίνετε. Υπάρχουν αυτά τα λιώματα. Είναι εκεί με τα φρούφρου. Είναι τα ψηλόπισα που λέω. Τα πιο μεγάλα. Ναι. Και ειδικά όταν τα ανεβάζει πάνω το ψηλόπισο, δηλαδή σκεφτείτε ότι έχουν μέχρι εδώ. Και κρύβουν πολύ καλά. Κρύβουν. Άμα είστε οι περισσότερε εταιρείε που μου πειράζει, Ναι. Μου φέρνει ωραίες αναμνήσεις από κάτι παλιό, δεν ξέρω. Πάντως είναι ωραίο το σχέδιο. Να σου πω κάτι, εγώ αυτό το σχέδιο δεν το έχω ξαναδεί. Εντάξει, άλλη μια φορά βλέπουμε Lurex. Lurex λέγεται αυτό πάλι. Αυτό είναι το Lurex. Το άλλο τι είναι. Το άλλο είναι το ίδιο, απλά έχει πάρα πολύ, πολύ, πολύ μικρά τέτοια. Εν τω μεταξύ θέλω να το δείξω λίγο κοντά. Τι λίγο. Τι λίγο πόσο ωραίο. Μ' αρέσει. Νομίζω σε ένα πάρτι μετά την παραλία. Πάει πολύ εύκολα. Εμένα μου αρέσει και το στήθος που δεν έχω μεγάλο. Μια χαρά μου κάθεται. Και μου έμεινε το τελευταίο μαντιό. Αυτό το χρώμα με τρελαίνει. Τρελαίνομαι. Πάω να το δοκιμάσω. Και αυτά είναι αυτό τα ψηλόμεσα που σας έλεγα που αγαπώ πάρα πολύ. Τα άλλα καλύπτουν πολύ κυλίτσα, οπότε αν δεν είμαστε ακόμα μαυρισμένες, μας ενοχλούν στο μαύρισμα. Αυτό νομίζω δεν μας ενοχλεί πάρα πολύ πέρα από αυτό. Εντάξει, τώρα το κατεβάζεις λίγο. Και σε αυτό το συνολάκι δένεις και το φέρνεις εδώ. Και τι κάνεις? Κάνεις τη δικιά σου ζωνούλα. Εντάξει, αλλού. Αυτό το μαγιό είναι αλλού. Αλήθεια, ό,τι πιο κομψό υπάρχει σε ολόσωμο. Δεν έχω ξαναφορέσει πιο κομψό μαγιό. Για στήθος δεν πρέπει να ανησυχείτε, όλα έχουν ενίσχυση όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ σταθερά. Τώρα που έβαλα τη ζωνούλα πιέστηκα λίγο. Σήμερα είναι λίγο πιο ξεπρισμένη κοιλιά μου τις προηγούμενες μέρες. Αν την βλέπατε την προηγούμενη εβδομάδα θα λέγατε 6 μηνών, 5, εκεί. Λοιπόν, είναι λίγο καλύτερα, απλά τώρα κάπως άρχισα να νιώθω μια δυσφορία. Πιέστηκα λίγο, δεν πειράζει. Εντάξει, το βλέπω και ρωτεύουμε. Λοιπόν, με αυτό το μαγιό εννοείται ότι ταιριάζει το λευκό, αλλά να σας πω κάτι. Γιατί να μην το κάνεις πιο ιδιαίτερο, γιατί να μην πετάξεις από πάνω αυτό το print. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και ξέρετε κάτι. Δεν χρειάζεται να μαυρίσεις για να βάλεις τα πολύ πολύ ωραία μαγιό. Σίγουρα κάποια μαγιό γράφουν πάρα πολύ ωραία με μαυρισμένο κορμί. Αλλά νομίζω ότι αρκεί να νιώθεις καλά με το μαγιό σου. Γιατί εμένα προσωπικά, ναι, είμαι εκφύσεως λίγο με λαμψή και τώρα ας πούμε έχω κάνει 3 ή 4 μπάνια και κατευθείαν είδα ότι πήρα χρώμα, παίρνω εύκολα χρώμα, δικαίωμαι και είμαι λίγο σκούρη παραπάνω από ό,τι κανονικά. Είναι και κοπέλες που έχουν πολύ πολύ λευκό δέρμα. Εμένα μου αρέσει και αυτό. Μου βγάζει λίγο κάτι πολύ αγνό. Μ' αρέσουν και εκείνα τα κορμιά πάρα πολύ τα πολύ λευκά. Λοιπόν, αυτό ήταν το mini μαγιό haul. Καλά, mini δεν το λες, πολλά μαγιό μου στείλανε. Σας βάζω από κάτω λοιπόν την δεκόρο, σας βάζω και τους κωδικούς από μη σας κουράσω και εμείς θα τα πούμε σίγουρα σε επόμενο βιντεάκι. Όσον αφορά το θέμα υγείας που με ρωτάτε και τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, αν είμαι καλύτερα, θα τα συζητήσουμε όλα εκτενώς, σας το υπόσχομαι. Είμαι καλύτερα, ελπίζω απλά να μην συμβεί πολύ άμεσα, γιατί εξάρσεις δυστυχώς όταν έχεις θέματα με το έντερο είναι αρκετά συχνές. Έχω λέω να απολαύσουμε λίγο ήλιο, να απολαύσουμε έτσι το μαγιό μας και να τρώτε, να είστε υγιείς. Σας φιλώ, μέχρι το επόμενο βιντεάκι.